Η πληροφορία είναι αυτές που μείνανε από την κύριο Σύπηρια τότε που έκλεισε. Θα τις βάλουμε τώρα στα σχολεία. Λοιπόν, να πάμε στην ΕΛΜΕΚ τώρα, να πάμε στην ΕΛΜΕΚ και στον πρόεδρο της ΕΛΜΕΚ, το Θέμη των Πολυβίου, να δούμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται τώρα στην παιδεία, να δούμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 8.850 μαθητών σε Λεμεσό και Πάφο και να δούμε βέβαια και τις κουβερτούλες. Καλημέρα κύριε Πολυβίου. Καλημέρα φίλε Ανδρέα. Το ερώτημα το δικό μου είναι ποιος θα τις πλένει τις κουβέρτες. Εδώ είναι το θέμα. Μα μόνο αυτό. Ναι. Αφού πρώτον το πιο σημαντικό τα θέματα υγείας. Τα παιδιά ξέρουμε πώς λειτουργούν. Δεν θα παίρνει ο ένας την κουβέρτα του άλλου. Δεν θα γίνεται ένα σωρό φασαρία. Κοίταξε να δεις, μη φέρουν και κανένα μαξιλάρι μαζί με την κουβέρτα εκεί και τους πάρει ύπνος. Εδώ είναι η πλάκα. Όλοι. Και να σας πω κάτι. Είναι αυτό, και αυτό που φωνάζουμε εμείς εδώ και πολύ καιρό, τι θα γίνει όταν χειμωνιάσει. Υπάρχουν τάξεις, φίλε Νικήτα, που όταν αφήσεις ανοιχτά τα παράθυρα, φίλε Ανδρέα, ναι, που όταν αφήσεις ανοιχτά τα παράθυρα και βρέχει, η βροχή θα μπαίνει μέσα. Διότι δεν έχει προστατευτεί. Θα είναι κουβέρτα με ομπρέλα μαζί τότε. Οπότε, τι θα γίνει. Μια ομπρελίτσα δεν χαλάει την κατάσταση. Μια ομπρελίτσα. Λοιπόν, τώρα όμως, να δούμε. Είναι και άλλα πράγματα που θεωρούμε εμείς ότι είναι παράλογα να πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι οι συνάδελφοι όπως στήριξαν τα παιδιά τους τρεις μήνες του Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη που έμειναν κλειστά τα σχολεία, αυτό θα πράξουν και τώρα, αυτόν πράττουν εδώ και δύο μήνες όσον για κάποιοι προσπαθούν να αφήσουν εχμές ότι έμειναν παιδιά χωρίς να βοηθηθούν. Και αυτό θα πράξουν και τώρα λοιπόν με όσα μέσα έχουν στη διάθεσή τους, είτε υπάρχει νομοθεσία είτε δεν υπάρχει. Αυτόν σας το διαβεβαιώνω. Είμαι σίγουρος. Και το ζω καθημερινά. Είμαι σίγουρος. Μέσα στα σχολεία. Είμαι σίγουρος. Να ρωτήσω κάτι αγαπητέ μου Θέμη, επειδή κανείς δεν είναι ενάντια στην εξαποστάσεως εκπαίδευση φαντάζομαι, είναι ένα μέτρο, ένας τρόπος διδασκαλίας, εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο, δεν ανακάλυψαμε τον τροχό εμείς. Το ερώτημα όμως το δικό μου είναι το εξής. Υπάρχει η ψηφιακή υποδομή, ο ψηφιακός εξοπλισμός σήμερα για να πάμε έτσι απρόσκοπτα στην εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης? Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Γιατί σαν μέτρο δεν είναι κακό. Το θέμα είναι οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Να γίνει σωστά η κατοίκον εκπαίδευση και εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι. Έχει τώρα περισσότερες από 20 μέρες, ίσως και μήνα, που έχουμε ετοιμάσει σε κάθε σχολείο τις τάξεις μας, δώσαν τους κωδικούς μας στα παιδιά, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός κλεισίματος στο σχολείο, να ξεκινήσουμε αμέσως και να μην γίνει ό,τι έγινε τον περασμένο Μάρτι, που μπορεί να περάσαν και 2-3 εβδομάδες μέχρι να προετοιμαστούμε. Ναι. Άρα δεν αποκλείουμε την κατοίκον εκπαίδευση. Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται σωστά. Και δεν είναι τυχαία που σήμερα στις 12 η ώρα μας κάλεσαν τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συνάντηση η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μας ενημερώσει για τα πορίσματά της από τη μελέτη που έχει κάνει στην έκθεση αντικτύπου που της παρέδωσαν επιτέλους στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε να ακούσουμε την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να δούμε τι γίνεται. Εμείς επιμένουμε, φίλε Ανδρέα, τα σχολεία έχουν προβλήματα. Όχι με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα λάπτορ, που εκεί οι συνάδελφοι πάλι θα χρησιμοποιήσουν τα δικά τους. Συνάδελφοι που έχουν 2 και 3, πολλές φορές τα δίνουν στα παιδιά. Έχει πρόβλημα με το διαδίκτυο. Το Υπουργείο λέει έγινε μια υπηρεσία τώρα αυτές τις μέρες, στελεχώθηκε και από υπαλλήλους του Υφυπουργείου Καινοτομίας. Μακάρι να λειτουργήσουν και να μην χρειαστεί να υπάρξουν οι παρεμβάσεις. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, είναι γεγονός ότι στα λύκεια, σε σχέση με τα γυμνάσια, το δίκτυο είναι πιο βελτιωμένο. Ναι. Άρα, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε και σε κάποια λύκεια, ίσως να τα καταφέρουμε και να γίνουν τα μαθήματα όπως πρέπει να γίνουν. Όμως, εμείς έχουμε τους προβληματισμούς μας και ειλικρινά σας λέω, μακάρι να διαψευστούμε και να λειτουργήσουν και στα 24 σχολεία κανονικά τα μαθήματα. Μιλάμε κατήκου. Τώρα, Θέμη, μιλάμε για Λεμεσό και Πάφο, έτσι, αυτά εννοεί στα σχολεία. Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω όμως και το εξής. Ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε
την πανδημία, να περιορίσουμε τη μετακίνηση, να περιορίσουμε τις συναναστροφές. Και ρωτώ, τι εξυπηρετεί συνάδελφοι που δεν είναι λίγοι από τη Λευκωσία που διδάσκουν σε λύκειο στη Λεμεσόν ή στην Πάφων να ξεκινούν να πηγαίνουν σε αυτές τις πόλεις, να κάνουν τα μαθήματα τους, αν μπορέσουν να τα κάνουν και να επιστρέφουν πίσω. Δεν αρνούμαστε και δεν λέμε ότι δεν έπρεπε να κλείσουμε τα σχολεία, αλλά έπρεπε, όπως εδώ και δύο μήνες τώρα, οι συνάδελφοι, οι διευθυντές και οι διευθύνσεις γενικά των σχολείων διαχειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να έχουν πολλές φορές σαφείς οδηγίες. Έπρεπε λοιπόν να δώσουν την ευκαιρία στις διευθύνσεις των σχολείων και να λειτουργήσουν με εκπεριτροπής παρουσία. Τι εξυπηρετούν τώρα 100 καθηγητές, σας λέω, στο Λανίδιο, που είναι ένα από τα μεγάλα λύκεια, για να κάνουν μάθημα εκτός του κινδύνου που υπάρχει με το διαδίκτυο, και γιατί να μην είχε την ευκαιρία ο φίλος διευθυντής του Λανιδίου να πει σήμερα θέλω να έρθετε 30, αύριο οι άλλοι 30, μεθαύριο οι άλλοι 30, για να υπάρχει και στο σχολείο η παρουσία και να γίνονται οι εργασίες του σχολείου και παράλληλα να προστατεύσουμε σωστά και τους συναδέρφους αλλά και τα συστήματα, ναι, τα τεχνολογικά. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Πρόεδρε. Επειδή μιλάμε τώρα για εκεί που είναι το lockdown τώρα, στην πηγή του προβλήματος, Λεμεσό και Πάφο, και επειδή ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι είναι πανέτοιμα τα σχολεία αυτά για να ξεκινήσει αυτή η εξ αποστάσεως διδασκαλία, εκπαίδευση, πώς τη λένε. Είναι, γιατί ακούμε διάφορα. Είναι τα σχολεία αυτά έτοιμα ή δεν είναι τελικά? Θα γίνει δουλειά, θα μάθουν τα παιδάκια μας γράμματα? Αυτό είναι το θέμα το ζητούμενο. Από τις επαφές που είχαμε χθες με συναδέρφους, γι' αυτό και εμείς η πρώτη μας δουλειά, μόλις ανακοινώθηκε ότι θα κλείσουν αυτά τα σχολεία, τη Δευτέρα πρωί-πρωί θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους διευθυντές αυτών των σχολείων για να ενημερωθούμε πλήρως αν πράγματι λειτουργήσαν και ήταν τα προβλήματα και αυτά όλα. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε πολλά σχολεία, ακόμα και σε αυτά τα λύκεια που σας είπα είναι πιο βελτιωμένη η κατάσταση. Μάλιστα. Όμως οι συνάδελφοι, επειδή έχω μιλήσει και με συναδέρφους της Λεμεσού, ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης, ο Αντιπρόεδρος, είναι από τη Λεμεσόν και τρέχουν εκεί για να δουν τι γίνεται με όλα αυτά τα προβλήματα. Οι συνάδελφοι θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα και είναι πολλά τα μέσα που χρησιμοποιούν. Εκτός από αυτά που αναφέρουμε, φίλε Ανδρέα, ναι, έχουν εφεύρει και πολλές άλλες μεθόδους οι συνάδελφοι για να βοηθήσουν τα παιδιά. Μέχρι τώρα ξέρετε ότι υπήρξαν περίπου 300 κρούσματα παγκύπρια από την ημέρα που ξεκίνησε το σχολείο σε μαθητές. Άρα περίπου με τους υπολογισμούς μας και τους παραδέχεται και το Υπουργείο, έχουν μείνει 5.000 παιδιά στο σπίτι και κάναμε κατοίκον εκπαίδευση. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να υπήρξε πρόβλημα και προσπαθήσαμε και το διορθώσαμε. Όμως, όπως δουλέψαμε αυτούς τους δύο μήνες, εμείς θα δώσουμε το άπαντο δυνάμεό μας και αν τα συστήματα των σχολείων δεν λειτουργήσουν σωστά, να είστε σίγουροι ότι οι συνάδελφοι και απογευματινές ώρες, αν χρειαστεί από το σπίτι τους, θα κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους πει κανένας τίποτα. Το έχουν ξανακάνει. Λοιπόν, ναι, αγαπητέ μου, αγαπητέ να σας πω και για τη δυσμενή διάκριση για τα παιδιά. Ναι, πες το. Σίγουρα, ειδικά η τρίτη λυκείου, είναι μια ευαίσθητη περίπτωση και εκεί πράγματι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Όμως εμείς λέμε ότι επειδή είναι ακόμη νωρίς για τις εξετάσεις, υπάρχει ο χρόνος και αν χρειαστεί θα ληφθούν οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ώστε αν παρέμειναν ή υπάρξουν κενά για αυτά τα παιδιά να τα καλύψουν. Μάλιστα. Να υπάρχει υγεία και δύναμη και αυτό, υγεία και δύναμη και υπομονή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε της ΟΕΛΜΕΚ, για την κουβέντα μας. Καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ανδρέα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε κεφάλαιο εδώ στο πρωτοσέλιδο Διαφθορά. Βγήκαμε με την κάμερα του πρωτοσέλιδου, βγήκαμε στον δρόμο και